Γεια σας φίλοι μου, πίσω από την ποδιά της κουζίνα Τζίας, μια άλλη πλευρά ξεδιπλώνει τις ανησυχίες μου σε κάθε τομέα που μπορεί να με ανοιχτεί. Δείτε την πρώτη μου αντίδραση όταν πρωτοκράτησα στα χέρια μου το πρώτο μου βιβλίο. Όχι, δεν είναι μαγειρικής. Μυρίζει σαν φρέσκο ψημένο κουλουράκι και τρεμουλιαστό λευκό σαν καζάντιπι. Λίγα λόγια για το βιβλίο μου με την αληθινή ιστορία του προπάπου μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή με τίτλο «Από την Αντριανού μέχρι τον Όλυμπο». Ένα δισκοπότηρο του 1888, ένα Ευαγγέλιο του 1740 και ένα κυτρινισμένο φύλλο πορείας γίνονται η αφορμή για να ξεδιπλωθεί η αληθινή ιστορία του Παπανικόλα. Γεννιέται το 1873 σε ένα χωριό κατά μεσής του κάμπου της Αδριανούπολης και μεγαλώνει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως όλη στην περιοχή της Θράσας Γης, με διαρκείς αγώνες κατά Βουλγάρων και Τούρκων. Παρά τις τραγικές του απώλειες, αντιστέκεται, επιμένει στις αξίες του και αγωνίζεται μέχρι το κατόφλι του αποσπάσματος. Συνοδοιπόροι του, άνθρωποι του μόχθου, διαφορετικοί από εκείνον, αλλά όλοι δεμένοι από την ίδια κλωστή της μοίρας. Έρωτες, μυστικά, φόβος, θεαματικές αποδράσεις, εξαφανίσεις, απαγωγές, απόγνωση, απώλειες, αναζητήσεις τους οδηγούν σε σταυροδρόμια επικίνδυνα. Θα συναντηθούν με εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής, όπως με τον μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, τον Μητροπολίτη Πολύκαρπο Βαρβάκη, τη φεμινίστρια Καλλιρόη Σιγανού Παρέν, αλλά και με τον ληστή Φώτη Γιανγκούλα στα βουνά του Ολύμπου. Ένα βιβλίο για τον αγώνα των Θρακών και την πρώτη γενοκτονία από τις πολλές που ακολούθησαν. Φωτίζει πτυχές της ιστορίας στα αιματοβαμμένα χρόνια, το Μαύρο Πάσχα των Θρακών το 1914, την προσφυγιά και την παράδοση του τριγώνου του Καραγάτς το 1923. Σελίδες από ατσάλι που τις σκάλισαν με μαχαίρι, ποτισμένες με μελάνι από αίμα. Ένα κομμάτι της ιστορίας που για πολλούς είναι άγνωστο και για άλλους ξεχασμένο. Ο Παπανικόλας και ένας ολόκληρος λαός που εκπροσωπεί μέσα σε μια ταραγμένη εποχή για το θραγικό πληθυσμό γίνονται το όχημα για να ταξιδέψουμε στους τρεις τελευταίους αιώνες σε μια δύσκολη διαδρομή από την Αντριανού μέχρι τον Όλυμπο. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο «Η Πρίγκιπος», δίπλα στο τουρκικό προξενείο Αποστόλου Παύλου 22, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 6. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρουσιάσεις σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ελάτε στην παρουσίαση να θυμηθούμε, να συγκινηθούμε, να σιγοτραγουδήσουμε τραγούδια από την παράδοσή μας και όχι μόνο. Ίσως οι περισσότεροι με γνωρίζετε από το κανάλι Κουζίνα Τζίας Συνταγές και από την ιστοσελίδα μας kuzinagias.gr. Σας περιμένω να γνωριστούμε.